Είναι το εισιτήριο τρένου που τύπωσαν μαθητές της Λάρισα σε μια ανατριχιαστική κίνηση για να απευθύνουν κάλεσμα στον κόσμο να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή. Στο εισιτήριο απεικονίζονται ο τόπος προορισμού και ο τόπος άφιξης. Δυστυχώς όμως το εισιτήριο είναι χωρίς επιστροφή, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο εισιτήριο προμηθεύτηκαν και τα 57 θύματα της τρομερής σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο Γκώδες ήταν και αυτό το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Κοινή απέτηση όλων ήταν καμία συγκάλυψη και καμία ανοχή στους υπαίτιους. Οι μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ξεδιπλώθηκαν από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το έγκλημα. Είναι το μοναδικό ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα στο βαρύ πένθος. Η μόνη υγιής αντίδραση απέναντι στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα και στην αισχρή προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης από την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην προσπάθεια να κρυφτούν εγκληματικές πολιτικές ευθύνες πίσω από τη γνωστή θεωρία περί ανθρώπινου λάθους. Οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στην πλειονότητά τους νέοι και νέες, είναι θύματα μιας εγκληματικής πολιτικής που αποψήλωσε και εν τέλει διέλυσε τις δημόσιες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες προς όφελος της ιδιωτικής κερδοσκοπίας, που αδιαφόρησε για συστήματα και κανονισμούς ασφαλείας, απαξιώνοντας την πράξη ακόμη και την ανθρώπινη ζωή. Ήταν άλλη μία μεγάλη σε όγκο διαδήλωση με την παρουσία κυρίως νέων παιδιών και μαθητών, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για τα αίτια και τις ευθύνες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Εμείς οι μαθητές ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό το έγκλημα. Ξέρουμε καλά πως μέσα σε αυτό το τρένο βρισκόταν τα αδέρφια, οι μανάδες μας, οι φίλοι μας. Ξέρουμε ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση τους. Γι' αυτό, επειδή χάσαμε τους ανθρώπους μας, επειδή τους δολοφόνησαν, δεν σωπαίνουμε. Καταθέτουμε την οργή μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες, μέσα από τον αγώνα μας, για να μην υπάρξει κανένας μικρός που δεν θα ξαναγυρίσει σπίτι του, καμία μάνα που θα θρυνήσει το παιδί της. Στη συνέχεια, διαδηλωτές κατευθύνθηκαν με πορεία στον ΟΣΕ της Λάρισας για να εκφράσουν και εκεί τη διαμαρτυρία τους. Σε έναν